θεωρώ είναι μία από τις πιο αγαπημένες γιορτές του ελληνισμού, μία από τις πιο αγαπημένες γιορτές της Ορθοδοξίας μας. Γιορτάζουμε την αναχώρηση της Παναγίας από κοντά μας και την κίνησή της και την άνοδό της στον ουρανό. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, όταν κοιμήθηκε η Παναγία, την κοιμία της την έκαναν οι Απόστολοι. Απόστολοι εκπεράτων, λέει, μαζεύτηκαν να κυδεύσουν την Παναγία. Και εκεί ήρθε ο ίδιος ο Υιός της Παναγίας για να πάρει την ψυχή της. Και γι' αυτό βλέπουμε στις εικόνες της κοιμήσεως πάντοτε να είναι μαζεμένοι οι Απόστολοι γύρω-γύρω από την Παναγία, η οποία κοιμάται, και υπάρχει και ο Χριστός μαζί με τους Αποστόλους και κρατάει στα χέρια του ένα μωρό. Αυτό το μωρό είναι η ψυχή της μητέρας. Βλέπετε πόσο στενός είναι ο δεσμός της μάνας και του παιδιού. Μπορεί ο Χριστός να είναι ο Θεός, μπορεί να είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Ό,τι και να είσαι, ό,τι και να γίνεις, η μάνα είναι η μάνα σου και μπροστά στη μάνα σου είσαι το παιδί. Και μπροστά, ειδικά όταν χάσεις τη μάνα σου και πρέπει να την αποχαιρετήσεις, τότε είσαι το όρφανο παιδί, το οποίο μπροστά στη μάνα του αποχαιρετά και λέει. Βλέπετε πόσο ανθρώπινη είναι η Εκκλησία μας, πόσο ανθρώπινη είναι η πίστη μας, πόσο προσγειωμένη, πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι η Εκκλησία μας και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στα αγγλικά, μίλησα για την παράδοση που έχουμε όταν κάνουμε τη Θεία Λειτουργία μέσα στο ιερό. Ξέρετε, έχουμε το ποτήριο και το δισκάριο. Αυτό που λέμε και τα δύο μαζί, το δίσκο πότιο και τα δύο. Ο δίσκος και το ποτήρι. Στο ποτήριο ξέρουμε όλοι, βάζουμε το κρασί για να γίνει αίμα. Στο δισκάριο βγάζουμε από το πρόσωπο που παίρνουν οι άνθρωποι τον αμνό, το κεντρικό κομμάτι, για να το ευλογήσουμε να γίνει σώμα. Δεν βάζουμε όμως στο δισκάριο μόνο αυτό. Βάζουμε και άλλα πράγματα. Τι βγάζουμε? Βγάζουμε από το πρόσωπο ένα κομμάτι μεγάλο για την Παναγία και το βάζουμε δίπλα στο κομμάτι του Χριστού, το μεγάλο που είναι ο αμνός. Μετά δίπλα αριστερά βάζουμε τα τάγματα των Αγγέλων και τους μεγάλους Αγίους. Και μετά τι κάνουμε? Αρχίζουμε και μνημονεύουμε, ρίχνουμε μικρά μικρά κομματάκια και διαβάζουμε τα ονόματα που εσείς μας δίνετε. Δεξιά βάζουμε τα ονόματα των ζωντανών και αριστερά βάζουμε τα ονόματα των κεκυλημένων, όσων έχουν φύγει από κοντά μας. Γιατί το κάνουμε αυτό? Διότι πάνω στο δισκάριο, αδελφοί μου, είναι όλη η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν έχει χρόνο, δεν έχει πριν, δεν έχει μετά, δεν έχει θάνατο, δεν έχει ζωή. Όσοι είναι μέλη της Εκκλησίας δεν πεθαίνουν. Είναι είτε στον ουρανό είτε στη γη. Επάνω στο δισκάριο είμαστε όλοι μαζί. Και όλα αυτά μαζί, μαζί με τα ονόματα του καθενός και καθημιάς από εσάς. Τα βάζουμε μετά μέσα στο αγιοπότηρο και έτσι κοινωνούμε. Ενωνόμαστε δηλαδή όλοι μας ζωντανοί και κεκτημένοι στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό μην ξεχνάτε, μην εγκαταλείπετε αυτή την παράδοση να δίνετε ονόματα στον ιερέα. Ζώντο και κοιμημένο σε κάθε λειτουργία. Είναι μια παράδοση η οποία δεν έγινε για να γεμίζουμε χαρτάκια στον ιερό. Έχει θεολογία. Αυτή είναι η διδασκαλία μας. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας μας. Ότι όλοι μας είμαστε ζώντες στην ουράνια βασιλεία. Είτε είμαστε εδώ, είτε στον ουρανό και μας ενώνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και εκεί, κυρία, στη θέση έχει η
Παναγία μας. Παναγία μας, η οποία η ίδια έδωσε από το σώμα της το αίμα της για να γίνει ο ίδιος ο Κύριος και να γεννηθεί. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους να έχουμε την ευλογία και την ευχή της Παναγίας. Όλοι μας, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, και φυσικά σε όλη την κοινότητα εδώ του Μπρούκλιν που γιορτάζει πάντοτε στην κίνηση της Θεοτόκου.